Καλή σας ημέρα, κύριε Βουλευτά από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πώς σχολιάζετε έτσι για να μπούμε στο κλίμα αυτή την, αυτό το brand affair μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα σήμερα στη Βουλή? Έχει ουσία. Εγώ νομίζω, για να το συνδέσω και με την εκπομπή σας, ότι αυτή η αντιπαράθεση είναι άκρως επικίνδυνη και για τη χώρα και για την οικονομία και για την εικόνα που θέλουμε να εκπέμψουμε και στους Ευρωπαίους, τους οποίους ζητάμε περαιτέρω στήριξη και επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινωνικών πόρων, mm-hmm. αλλά και με αφορμή τα εθνικά θέματα και όλα όσα γίνονται με την Τουρκία, μια εικόνα εσωτερικού μετόπου που νομίζω δεν συμβάλλει αυτή τη στιγμή στο να μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι η χώρα ενιαία και νομίζω με κοινή γραμμή κινείται στη φάση ανάκαμψης στη μετά κορονοϊό εποχή, γιατί δεν είναι μόνο τα οικονομικά ζητήματα, παραλαμβάνουν πολύ σημαντικά για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας που αφορούν τη χώρα μας. Άρα, καλό είναι για τις αντιπώσεις για τα δύο κόμματα, για το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, και το λέω αυτό γιατί μπορεί σήμερα ο κύριος Τσίπρας ως συνήθως να ανεβάζει τους τόνους και να απαντάει ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν είναι και λίγες οι φορές στο πρώτο διάστημα που ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης επεδίωξε να την παρατεθεί με το ΣΥΡΙΖΑ για να προβάλλει τα επιτεύγματα συσσαγωγικά της δικής του κυβέρνησης. Πρέπει όμως να καταλάβουν και οι δύο, και ο ένας ως Πρωθυπουργός και ο άλλος ως πρώην Πρωθυπουργός, ότι η ευθύνη τους είναι πολύ μεγάλη και οι πολίτες περιμένουν πάρα πολλά, όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνολικά από τα πολιτικά κόμματα, σε αυτή τη φάση που φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολη, που φαίνεται ότι θα έχουμε συνέπειες στην οικονομικό τομέα και στο εργασιακό, που ο τουρισμός δεν επιβεβαιώνει τις έστω και μετριοπαθείς προσδοκίες που θα μπορέσει να συμβάλλει στην οικονομία, και που υπάρχει μια μεγάλη ανασφάλεια στη μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας με όλα αυτά που γίνονται και στο εμπόριο και ως επιχειρηματίες και ως εργαζόμενους. Άρα χαμηλότερους τόνους και νομίζω μεγαλύτερη υπευθυνότητα και περισσότερη δουλειά. Από την αυτό είναι το δικό μας μήνυμα. Ναι, από την άλλη, κύριε Κατρίνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να επιβραβεύει την ελληνική κυβέρνηση για την διαχείριση αυτής της υγειονομικής κρίσης. Εχθές εκταμιεύτηκε και ένα ποσό 748 εκατομμυρίων ευρώ από το Eurogroup. Αυτό το πράγμα, εσάς, τι εικόνα σας δίνει? Ναι, για να μην συγχαίρουμε λίγο τα πράγματα, γιατί ξέρετε, πολλές φορές τα γεγονότα μπορούν να ταυτιστούν με καταστάσεις που δεν έχουν όμως καμία σύνδεση. Στην έποψη του Eurogroup αφορά την αξιολόγηση, ναι, πριν από την πανδημία του κορονοϊού, είναι τα κέρδη από την επιστροφή των ελληνικών ομολόγων. Σωστό, αλλά έχετε ως συνέχεια όλο αυτού του κλίματος υπάρχει. Θέλω να θέσω υπόψη σας, ναι, ότι επιβράβευσε αυτή ήρθε μετά και την σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης για, για άρση της αναστολής των πληστηριασμών προς τις κατοικίες που ζητούσαν επίμονα οι θεσμοί για να προχωρήσουν σε αυτή την εκταμείευση. Άρα δεν έγινε τίποτα χωρίς να υπάρχει αντίδωρο πολιτικό, να το ξεκαθαρίσουμε για να το ξέρουν και οι ακροατές μας αυτό. Βεβαίως. Και είναι στα πλαίσια μιας πολιτικής που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και υπάρχει μια ενισχυμένη υποπτία, άρα είναι χρήματα τα οποία δικαιόμασταν ούτως ή άλλως, απλώς στο πλαίσιο της μεταμνημονικής αξιολόγησης έγινε η τυπική έγκριση από το Eurogroup εχθές. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Εμάς μας ανησυχεί το γεγονός ότι ήδη και προ-κορονοϊού οι προβλέψεις της κυβέρνησης για ανάπτυξη που θα ξεπερνούσε το 2% δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά μας ανησυχεί περισσότερο το γεγονός ότι η χώρα μας σε όλη αυτή την πανδημία, και ενώ στο οικονομικό κομμάτι γιατί στο υγειονομικό οφείλουμε όλοι να παραδεχτούμε ότι υπήρχαν έγκαιρες αποφάσεις και υπήρχε και η συμμόρφωση του κόσμου που συνετέλεσαν στο να έχουμε το καλύτερο υγειονομικό προφίλ από όλες σχεδόν τις χώρες, αλλά στον οικονομικό τομέα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε τις συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού. Εμείς τι ζητάμε σαν κίνημα αλλαγής? Εμείς δεν ζητάμε όπως ο ΣΥΡΙΖΑ παροχές και ενισχύσεις άκρατες έτσι για να φανούμε ευχάριστοι στους επαγγελματίες, επιχειρηματίες και στους εργαζόμενους και στους αγρότες. Εμείς ζητήσαμε στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων να υπάρχει μια ιεράρχηση και να δοθούν αυτές οι μικρές ενισχύσεις και οι δανειοδοτήσεις σε όσο δυνατόν περισσότερους. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Να σας πω ένα παράδειγμα. ΤΕΠΗΧ 2 διαφημίστηκε ως ένα εργαλείο ρευστότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ξέρετε ότι έκαναν 108.000 επαγγελματίες και επιχειρηματίες αίτηση και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ίδιου κ. Τσακίρη θα εγκριθούν μόλις 7.000. Δηλαδή πάνω από το 90% όσων έκαναν αίτηση στο ΤΕΠΗΧ θα απορριφθούν. Σε αυτούς έχει η κυβέρνηση να απαντήσει αν έχει κάποιο άλλο εργαλείο ρευστότητας. Επιστρεπτέα προκαταβολή.
ο κ. Σταϊκούρας έλεγε ότι είναι 700.000 επαγγελματίες που θα πάρουν το βοήθημα της κυβέρνησης των 800 ευρώ. Ξέρετε πόσοι πήραν επιστρεπτικά προκαταβολές στην πρώτη φάση? 51.000. Όταν 7 στις 10 επιχειρήσεις ήταν εξ αρχής αποκλεισμένες από τα εργαλεία ρευστότητας γιατί χρωστούσαν στο παρελθόν και από αυτές που έκαναν 9 στις 10 απορρίπτονται, πείτε μου αν εσείς θεωρείτε ότι αυτή είναι μια δίκαιη και αποτελεσματική πολιτική ενίσχυσης ρευστότητας στην Ελλάδα του 2020. Προς επίρρωση των όσων λέει ο κύριος Κατρίνης, υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες πως οι δικαιούχοι των 534 ευρώ των περίφημων αυτών ακόμη και τώρα που μιλούμε δεν τα έχουν πάρει. Έτσι. Ενώ είχε προαναγγείλει το Υπουργείο Οικονομικών και το Εργασίας πως σήμερα θα ολοκληρωθεί η καταβολή. Ναι. Και μιλούμε, φτάσαμε 12 Ιουνίου. Άρα, και είναι ποσά τα οποία αφορούν το μήνα Μάιο. Και μιλούν, άρα ναι. Κάποιος πρέπει να αντέξει με 800 ευρώ για 3 μήνες. Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Δηλαδή αυτό είναι ανεπίτρεπτο, έτσι δεν είναι, κύριε Κατρίνη? Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Υπάρχει μια καθυστέρηση που σε πολλές περιπτώσεις είναι αδικαιολόγητη. Δηλαδή, επιστρεπτικά από καταβολή ψηφίστηκε 30 Μαρτίου και τα χρήματα μπήκαν 20 Μαΐου. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να περάσουν 50 μέρες. Υπάρχουν, όπως το λέτε, σε εκταμείευση του επιδόματος, το οποίο ήταν για να ανακουφίσει τους συμπολίτες μας, εργαζόμενους, επαγγελματίες που αναγκάστηκαν να μπουν σε καραντίνα. Είναι τραγικό ότι σήμερα που μιλάμε δεν έχει καταβληθεί ακόμα το επίδομα σε όσους δικαιούνται. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε και σε μια άλλη φάση. Είμαστε σε μια φάση που πλέον δεν πρέπει να αναζητούμε τα επιδόματα μόνο. Πρέπει να ζητούμε τις πραγματικές αποφάσεις ενίσχυσης ρευστότητας. Αν δεν γίνει αυτό μέσα στον Ιούνιο και δεν εκταμιευτούν από την επιστρεπτέα προκαταβολή το 1,5 δις και από το Ταμείο Εγκυοδοσίας και το ΤΕΠΙΧ 2 όσα εκταμιευτούν σε επιχειρήσεις, φοβάμαι ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα είναι πολύ δύσκολοι μήνες. Ο δε Σεπτέμβριος που θα έρθουν όλες οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων συσσωρευμένες, θα είναι νομίζω θηλιά στο λαιμό όλων των ανθρώπων της αγοράς. Αν η κυβέρνηση λοιπόν δεν επιταχύνει τις διαδικασίες και να βρει τον τρόπο να φτάσει σε ένα μικρό κεφάλαιο κίνησης σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους της αγοράς, επαγγελματίες και εμπόρους, αυτό που δεν έγινε 10 χρόνια με μνημόνια και κρίση, φοβάμαι ότι θα το δούμε μέσα μετά από 2 μήνες κλεισίματος της αγοράς. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ άδικη κατάληξη για ανθρώπους οι οποίοι πάλεψαν τα προηγούμενα χρόνια, έμειναν έστω και οριακά όρθιοι και βιώσιμοι, και επειδή 2 μήνες για λόγους υγειονομικούς ορθώς έκλεισε η αγορά, δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν οικονομικά. Μάλιστα. Εγώ να πάω τον κύριο Κατρίνη κάπου αλλού θέλω, Γιάννη. Εξακολουθούν να βλέπουν τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής ως την πολύ φενινήφη. Υπήρχαν δημοσιεύματα τον προηγούμενο καιρό και στην Εστία, θυμάσαι είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Κοτάκη εδώ, πως θα επιχειρηθεί από την πλευρά της κυβέρνησης τουλάχιστον η, να το πω ευγενικά, η ενσωμάτωση βουλευτών του κινήματος αλλαγής. Κυκλοφόρησαν και συγκεκριμένα ονόματα, εγώ δεν τα μεταφέρω για λόγους δεοντολογίας, σε μια προσπάθεια σαφή ανοίγματος της κυβερνώσας παράταξης προς τον χώρο τον οποίο εκφράζει και εκπροσωπεί το κίνημα αλλαγής. Σας τρομάζει, κύριε Κατρίνη, αυτή η προσπάθεια διεμβολισμού του κινήματος αλλαγής? Να σας πω, εμείς επειδή ως Πασόκ έχουμε ζήσει συνθήκες συνεχούς και έντονης πίεσης από το 2010 μέχρι και σήμερα, και πίεσης που δεν πρόκειται μόνο από πολιτικούς χώρους, αλλά πρόκειται και από κοινωνικούς χώρους λόγω των αναγκαστικών επόδων αποφάσεων που λάβαμε. Έχουμε αναπτύξει αντισώματα. Εμάς δεν μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία αντιγράφει αυτή τη στιγμή αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με στρατηγικό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή μια προσπάθεια εισοδισμού στελεχών και κυρίως μια προσπάθεια αντιγραφής και πολιτικών του ΠΑΣΟΚ. Άρα αυτοί κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Ο κόσμος τους κρίνει και τους χαρακτηρίζει όσον αφορά τους όρους πολιτικού ΦΕΑΡ. Εμείς σε αυτό το πράγμα δεν μας απασχολεί σαν κίνημα αλλαγής, μας αφήνει αδιάφορους. Συνεχίζουμε τη δική μας πορεία, η οποία είναι μια πορεία υπευθυνότητας, σταθερότητας και σοβαρότητας, και το έχουμε αποδείξει όλα τα χρόνια της κρίσης και σε αυτή την κρίση του κορονοϊού. Ανεξαρτήτως της θέσης που βρεθήκαμε, το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής πάντα είχε μια στάση που πάνω απ' όλα έβαζε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό συμφέρον, και δεν ποντάραμε εμείς σε σενάρια καταστροφής της χώρας όπως έκανε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω όμως να σε διαβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή είτε τα προσκλητήρια που έρχονται κατόπιν της επιθετικής πολιτικής, ξαφνικά μας αγάπησαν κάποιοι, είτε η προσπάθεια προσετερισμού στελεχών της παράταξής μας,
όχι μόνο δεν μας κάμπτουν, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω, γιατί εμείς στην κοινωνιστική ομάδα και όλοι όσοι παραμείναμε στο ΠΑΣΟΚ και στο Κίνημα Αλλαγής, έχουμε χαλιβδώσει πραγματικά την πίστη μας στο χώρο και στις μεταξύ μας σχέσεις, μας κάνει να έρθουμε ακόμα πιο κοντά, να πιστέψουμε ακόμα περισσότερο στο εγχείρημα να υπάρχει ένας πόλος δημοκρατικός, κεντροαριστερός, σοσιαλδημοκρατικός, ο οποίος θα μπορέσει να εκφράσει την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που κατά διαστήματα μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ή σήμερα ο κ. Μητσοτάκης προσωρινά τουλάχιστον να φανεί ότι εκφράζει. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο κόσμος τώρα βλέπει την πορεία, βλέπει τη στάση των κομμάτων απέναντι και στους ίδιους και συνολικά στην κατάσταση της χώρας, κρίνει, συγκρίνει και να είστε βέβαιοι, εγώ το πιστεύω, ότι όταν και εφόσον προκηρυχθούν οι εκλογές, η απήχηση που θα έχει το Κίνημα Αλλαγής θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχει στην τελευταία αναμέτρηση. Δεν καλλιεργούμε βεβαίως στον εαυτό μας προσδοκίες μεγάλες ότι ξαφνικά μπορούμε να φτάσουμε τα ποσοστά του παρελθόντος και να είμαστε πρώτη δύναμη με πολύ μεγάλο ποσοστό. Όμως βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά ο κόσμος μας ακούει, πραγματικά ο κόσμος αναγνωρίζει τη στάση μας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και ό,τι και αν επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία σήμερα, κάτι που έκανε ακριβώς το ίδιο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, δεν μας πτωεί και δεν μας αλλάζει ούτε κατά γράμμα τη δική μας στρατηγική, που είναι μια εθνική στρατηγική προάσπισης των εργαζομένων, των μικρομεσαίων και των ανθρώπων που κυρίως πλήττονται από την κρίση. Ως βουλευτής Ηλίας, συμμερίζεστε την αισιοδοξία και την χαρά που γέμισε την κυβέρνηση η συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία? Θα ευνοήσει το νομό, την περιοχή σας αυτή η συμφωνία, πιστεύετε? Νομίζω ότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία που όλο το πολιτικό σύστημα την υποδέχτηκε και την χαιρέτησε. Εξάλλου είναι μια συμφωνία που εδράζει μια πολιτική που είχαμε ξεκινήσει και εμείς ως ΠΑΣΟΚ. Πρέπει η χώρα να οριοθετήσει τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες όχι μόνο με την Ιταλία, αλλά και με την Αλβανία και με την Αίγυπτο και με όλες τις χώρες με τις οποίες γειτνιάζει, σεβόμενοι τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και το, βεβαίως, του δικαίου της θαλάσσης. Αυτό δημιουργεί συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι κάτι που δυστυχώς οι γείτονές μας στην Τουρκία ούτε το σέβονται, ούτε αναγνωρίζουν, ούτε το αποδέχονται. Εμείς παραμένουμε μια δύναμη σταθερότητας και αποτρεπτικής ισχύως σεβόμενοι τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Από την άλλη όμως καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ορθώς, έστω και καθυστερημένα, υιοθετείται η λογική της διπλωματίας με πρωτοβουλίες και όχι κατόπιν εορτής να απαντάμε. Εμείς θέλουμε όλα τα ζητήματα να ρυθμιστούν και καταλαβαίνουμε ότι και η συμφωνία με την Ιταλία που αφορά και το κομμάτι της αλλίας δίνει σαφείς προδιαγραφές για το πώς θα μπορούσαν να κινηθούν και οι επαγγελματίες στην περιοχή μας και στην Ηλία και στη Δυτική Ελλάδα που τους αφορά άμεσα ή έμεσα αυτή η συμφωνία στο κομμάτι του επαγγελματικό. Αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Κομμάτι της αλλίας, γιατί... Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ βαθύτερο και ευρύτερο το γεγονός ότι δύο χώρες αυτή τη στιγμή παίρνουν την απόφαση να συμφωνήσουν στην οριοθέτηση των ΑΟΣ. Είναι ένας οδηγός για το πώς πρέπει να γίνουν ανάλογες συμφωνίες στην ευρύτερη περιοχή, γιατί βλέπετε ότι την ίδια στιγμή η Τουρκία όχι μόνο συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες απέναντι στη χώρα μας, αλλά συνεχίζει και τις υπεραλιστικού τύπου επιδρομές και παρεμβάσεις και στη Λιβύη. Άρα είναι ένα ευρύτερο μήνυμα νομίζω και αυτό θα πρέπει να είναι ο κανόνας και όχι εξαίρεση. Ενώ οι συμφωνίες που αποδεικνύουν ότι τα κράτη μπορούν να οριοθετούν τα συμφέροντά τους, την εθνική τους κυριαρχία, χωρίς να υπάρχουν εντάσεις, χωρίς να υπάρχουν όλες αυτές οι προστριβές που προκαλούν άλλου τύπου εξελίξεις. Εγώ θέλω να πάω τον κύριο Κατρίνη κάπου αλλού, Γιάννη, γιατί είδα μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επισκέφθηκε μαζί με κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου πριν μερικές ημέρες ο κύριος Κατρίνης. Φαντάζομαι, κύριε βουλευτά μου, θέσατε στην κυρία Αγγελοπούλου. Είναι οι επαφές που κάνει στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών η κυρία Αγγελοπούλου και άλλα και την κυρία Γεννηματά. Ναι. Θέσατε το ζήτημα της
να το πω, ελαφρώς προβληματικής προσέγγισης από την πλευρά του Ελλάδα 2021 κάποιων πτυχών της ιστορίας μας. Το αποχρωματισμού που επιχειρείται σε ιστορικά θέματα. Και το οποίο έχει καταγγελθεί και από το μέλος της Επιτροπής, το οποίο παραιτήθη προημερών. Της κυρίας Ευθυμίου. Δηλαδή διακρίνεται κάποια ανησυχία από την πλευρά της κυρίας Αγγελοπούλου ή η κυρία Αγγελοπούλου φρονεί πως όλα πάνε καλά και είμαστε έτοιμοι να γιορτάσουμε του χρόνου τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Αγγελοπούλου επισκέφθηκε την Φόφη Γεννηματά στα πλαίσια των επισκέψεων που έκανε σε αρκετούς πολιτικούς αρχηγούς τις τελευταίες 2-3 μέρες και στο πλαίσιο αυτό ήταν και η δική μας συνάντηση. Η Φόφη Γεννηματά έθεσε προφανώς και τα ζητήματα ότι πρέπει να αναδειχθούν οι πτυχές της ιστορίας που πραγματικά αξίζουν στη χώρα μας και τονίζοντας το πατριωτικό αίσθημα που έχει ο ελληνικός λαός πάντα. Καταρχάς το Πασόκ, να το πω αυτό, το καθεξοχήν πατριωτικό κόμμα, ειδικά οι ρίζες του, για να μην ξεχνιόμαστε αυτό, έτσι. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, διαχρονικό και παραμένει πηξίδα και σήμερα για μας τις αρχές και τις αξίες μας. Βεβαίως θέσαμε επιπλέον και την ανάγκη να αναδειχθούν και οι πτυχές του εθνικού διχασμού, δηλαδή να υπάρχει μια θεματική που ακόμα και αν φαίνεται ότι ξύνει πληγές, πρέπει να είναι κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και πρέπει και οι νεότερες γενιές να ενημερωθούν και να δουν και αυτή την άσχημη πτυχή της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Εμάς μας ανησυχεί το γεγονός ότι όντως υπάρχουν κάποια σημεία, κάποια στίγματα αποχρωματισμού της ιστορίας. Δεν είμαστε υπέρ αυτής της στρατηγικής, αν είναι στρατηγική. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν προσωπικές απόψεις μελών της Επιτροπής και δεν απηχούν την γενικότερη θεώρηση της Επιτροπής για το πώς θα παρουσιάσει την νεότερη ελληνική ιστορία και τα πραγματικά γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς σαν πολιτικό κόμμα επιμένουμε στις αρχές που σας είπα, θέλουμε να αναδειχθούν πραγματικές πτυχές της ελληνικής ιστορίας, το πατριωτικό αίσθημα και βεβαίως όλα αυτά να μην εξυπηρετούν άλλου τύπου σκοπιμότητες, γιατί είναι καλές οι νεοτεριστικές προσεγγίσεις, αλλά εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακριβώς επειδή ήταν ισχυρό το πατριωτικό αίσθημα του ελληνικού λαού, γι' αυτό καταφέραμε να προχωρήσουμε, να απελευθερωθούμε και να είμαστε, έστω και σε δύσκολη κατάσταση που είμαστε σήμερα, να είμαστε ένας περήφανος λαός που αγωνίζεται πραγματικά με αξιοπρέπεια για το παρόν και το μέλλον του. Όταν λέτε για εθνικό διχασμό, μιλάτε για τον εμφύλιο που προεκλήθη μετά την. Μετά τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης ή τον εθνικό διχασμό μεταξύ Βασιλέα Κωνσταντίνου και Ελευθερίου Βενιζέλου. Νομίζω δεν ξέρω. Κοιτάξτε, ο εθνικός διχασμός. Έχουμε πολλούς διχασμούς, γι' αυτό στην Ελλάδα. Είχε πάρα πολλά περιστατικά ιστορικά σε όλη αυτή την πορεία των 200 ετών. Το θέμα είναι ότι εμείς επιμένουμε ότι πρέπει αυτό να γίνει αντικείμενο συζήτησης και επεξεργασίας. Δεν θέλουμε να βάλουμε εμείς προτεραιότητες στο ποιες πτυχές πρέπει να προβληθούν, όμως θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και να αναδειχθεί. Δεν πρέπει να έχουμε ταμπού. Αυτή είναι η διαφορετική μας προφήλυση. Πολύ ωραία. Κύριε Κατρίνη μας, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε γερός. Καλή δύναμη. Καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Yes.